τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτόμους ιατρικές μεθόδους στον τομέα της πρόληψης και διάγνωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων, παρουσίασε ο Όμιλος Αφιντέα στην πρώτη ημερίδα καρδιολογίας που διοργάνωσε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Κύριε Ελιάση, τι ακριβώς προσφέρει η κάθετη μονάδα διάγνωσης καρδιαγγειακών παθήσεων που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Όμιλος Αφιντέας στα κέντρα του? Καθετικοποιεί τις μονάδες αντιμετώπισης ανάλογα με το νόσημα. Τι εννοούμε κάθετη μονάδα? Εννοούμε μία μονάδα καρδιαγγειακών παθήσεων που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο. Επομένως, ένας ο οποίος πάσχει από καρδιακή νόσο, ένας ο οποίος έχει περιφερική αγκιοπάθεια, ή νόστο καροτίδων ή ανευρίσματα, μπορεί στον ίδιο χώρο να διαγνωστεί, να αντιμετωπιστεί και να έχει την απόλυτη και πιο επιστημονική διάγνωση, απόλυτα εξακριβωμένη και με απόλυτη ασφάλεια για τον ίδιο και βέβαια με καλύτερη εξέλιξη στην πορεία της νόσου. Αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι η Αφιντέα, ως ο μεγαλύτερος όμιλος ιατρικών εργαστηρίων στην Ευρώπη, επενδύει συνεχώς στην σύγχρονη τεχνολογία, σε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε διαγνωστική μέθοδο στον κόσμο σήμερα. Ταυτόχρονα όμως προσπαθεί να είναι δίπλα σε κάθε ασθενή που μας επισκέπτεται και μας εμπιστεύεται, αλλά και σε κάθε κλινικό γιατρό ο οποίος εμπιστεύεται τα περιστατικά του σε εμάς. Ποιες ωφέλειες έχει αυτή η δοκιμασία Stress Echo? Η βασικότερη ένδειξη που έχει το Stress Echo είναι για τον αποκλεισμό της στεφανίας νόσου και αυτή είναι η ένδειξη στο 95% των περιπτώσεων. Τώρα το Stress Echo που γίνεται με άσκηση υπερέχει του φαρμακευτικού γιατί προσομοιάζει τις φυσιολογικές συνθήκες που ζει ένας άνθρωπος, δηλαδή την φυσιολογική άσκηση και την κόπωση που κάνει στην καθημέρα ζωή του και ενδείκνεται όχι μόνο για τον αποκλεισμό στεφανίας νόσου, αλλά έχει και ειδικές ενδείξεις για τις οποίες θα μιλήσω εγώ σήμερα, που είναι η εκτίμηση βαλβιδοπαθειών, μυοκαρδιοπαθειών, αλλά και η πρόγνωση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Σήμερα διενεργεί την πρώτη ημερίδα γύρω από τα ζητήματα της καρδιαγγειακής ιατρικής. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία επικροτεί όλες αυτές τις εκδηλώσεις, γι' αυτό και δίνει την αιγίδα της, ό,τι αφορά την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των γιατρών, καθώς και τις εξειδικεύσεις. Οι ομιλητές και τα θέματα είναι υψηλού επίπεδου και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ παραγωγική σήμερα διδασκαλία και ένα παραγωγικό συνέδριο. Είναι σαφές ότι η χρήση νέων τεχνολογιών, η ενσωμάτωση αυτοματισμών αλλά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχουν μετεξελίξει τις απαιτήσεις των ασθενών. Η Αφιντέα, προσβλέποντας το μέλλον, έχει ενσωματώσει στην καθημερινή της πρακτική βέλτιστες ψηφιακές πρακτικές, τέτοιες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του ασθενούς και τη σχέση με την εταιρεία. Τίποτα όμως δεν έχει αξία αν πίσω από αυτή την εξέλιξη δεν υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος. Και για μας ο παράγοντας άνθρωπος είναι ο γιατρός. Είμαστε δίπλα στο γιατρό για να κάνει, προκειμένου να κάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά του. Άλλωστε αυτή την ανάγκη καλύπτει η σημερινή ημερίδα. Στα πλαίσια της συνεχούς ιατρικής ενημέρωσης διοργανώσαμε αυτή την ημερίδα καρδιολογίας, ώστε οι καρδιολόγοι και όχι μόνο, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην καρδιαγγειακή απεικόνηση να ενημερωθούν από τους πλέον ειδικούς. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στο γιατρό και να διοργανώνουμε τέτοιου είδους ημερίδες.